Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, τη μελέτη του Ευαγγετινού. Βρισκόμαστε στον τρίτο τόμο και στη δεκάτη υπόθεση, η οποία έχει τον εξής τίτλο. Πρέπει να εξετάζουμε με τα προσοχής τους εαυτούς μας, ώστε να διορθώνουμε τα σφάλματα και να πολλαπλασιάζουμε τα καλά. Λέει δηλαδή η δέκατη υπόθεση ότι πρέπει να έχουμε αυτοέλεγχο, όπως είναι στο πρωτότυπο τίτλος, ότι δι εαυτούς ανακρίνειν και τα μεν σφάλματα διορθούστε, τα δε καλά επαυξάνειν. Να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να διορθώνουμε τα σφάλματα, τα δε καλά να τα καλλιεργούμε ακόμα περισσότερο. Προκρίσεως, διαβάζουμε στη Σοφία Σιράχ, αξιοποιώντας αυτό το βιβλίο «Φως τα φώτα» που έχει συγκεντρωμένες αναφορές από την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες για διάφορα πνευματικά θέματα. Προκρίσεως, εξέτασε σε Αυτόν, λέει στο 18ο κεφάλαιο η Σοφία Σιράχ, στον 20ο στίχο. Πριν δηλαδή σε κρίνει ο Κύριος, εξέτασε τον εαυτό σου και εν ώρα επισκοπής ευρύσεις εξυλασμών και κατά την ώρα της επισκέψεως του Κυρίου θα βρεις ενώπιόν του έλεος και συγχώρηση. Μας πληροφορεί, μας παρακινεί το Πνεύμα το Άγιο να ανακρίνουμε τον εαυτό μας. Οπότε όταν θα έρθει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα του Παρουσία θα βρούμε εξυλασμό, έλεος και συγχώρηση. Και όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας παρακινούν σε αυτό. Λέει ο Άγιος Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος, περισσότερο λέει εξέταζε τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Γιατί στο ένα θα είσαι κερδισμένος εσύ, ενώ στο άλλο οι άλλοι. Να μην περιμένουμε να μας ελέγξουν οι άλλοι, αλλά οι ίδιοι να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Και ο Άγιος Ισαΐας λέει, εξέταζε ενώπιον του Θεού με μεγάλη προσοχή τον εαυτό σου κάθε μέρα και βλέπε την καρδιά σου, ποιο πάθος βρίσκεται μέσα σε αυτήν. Και πέταξε το μακριά από την καρδιά σου, για να μην σου γίνει αφορμή καταδίκης. Τα καθημερινά μας έργα, λέει και ο Άγιος Ισύγειος ο Πρεσβύτερος, πρέπει να τα ζυγίζουμε κάθε στιγμή και να τα προσέχουμε και το βράδυ να τα ελαφρώνουμε όσο μπορούμε περισσότερο με τη μετάνοια, εάν θέλουμε με τη βοήθεια του Χριστού να νικήσουμε την κακία. Βαραίνει η ψυχή μας κάθε μέρα με διάφορες αμαρτίες και θα πρέπει να την ελαφραίνουμε το βράδυ με τη μετάνοια. Και πρέπει να παρατηρούμε προσεκτικά, λέει ο Άγιος Ισύγειος, αν εκτελούμε όλα τα αισθητά και φανερά έργα μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ενώπιον του Θεού και μόνο για το Θεό, για να μην παρασυρώμαστε παράλογα από τις αισθήσεις μας, να μην κάνουμε τίποτε για τη δόξα τη δική μας ή για να αρέσουμε σε άλλους ανθρώπους ή για οποιοδήποτε υλικό κέρδος ή για κάποια επίγεια ειδονή. Όλα για τη δόξα του Θεού. Θυμήσου, λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, την ημέρα του θανάτου σου για να μάθεις την αδυναμία σου. Διερεύνησε τον εαυτό σου όσο ακόμα ζεις, προχώρησε με τη σκέψη σου στο εσωτερικό του και τότε θα δεις όλη την μηδαμινότητά του. Αν κάποιος εξετάσει καλά, θα βρει και άλλη εξουσία
που είναι μητέρα άλλης εξουσίας, μητέρα κάθε άλλης εξουσίας. Λέει ο Ρυσόστομος, ποια είναι αυτή, το να είναι κάθε άνθρωπος κύριος του εαυτού του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εξουσία που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος, να γίνει αυτοκράτορας με δασία, να κρατεί αυτόν. Όπως έλεγε και ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης ο ίδιος Ιωαννακόπουλος. Το να είναι κάθε άνθρωπος κύριος του εαυτού του, αυτή είναι η μητέρα κάθε άλλης εξουσίας. Το να μπορεί να κυβερνά καθένας τον εαυτό του, καταπολεμώντας τα πάθη και διατηρώντας και αυξάνοντας με κάθε δύναμη όλα τα βλαστάρια της αρετής. Γιατί ποιο είναι το κέρδος όταν κάποιος εξουσιάζει τόσους πολλούς και δεν μπορεί να εξουσιάσει τον εαυτό του και τα πάθη του? Και όντως είναι τραγικό, άνθρωποι αξιωματούχοι, δημόσια πρόσωπα, να ρεζιλεύονται γιατί δεν μπορούν να κυριαρχήσουν πάνω στα πάθη τους. Και όχι μόνο άνθρωποι του πολιτικού βίου, αλλά και του εκκλησιαστικού, περιβάλλοντος. Μη κρίνεις λοιπόν εξωτερικά, λέει και ο Μέγας Βασίλειος, προσπαθώντας να βρεις ψεγάδια στον αδελφό σου, σαν εκείνον τον αλαζόνα φαρισαίο, που δικαίωνε τον εαυτό του και εξευτέλιζε τον τελώνη. Τον εαυτό σου να ανακρίνεις διαρκώς, μην τυχόν αμάρτησες με τη σκέψη, μήπως η γλώσσα βιάστηκε και έσφαλε σε κάτι, μήπως τα έργα σου δεν συμφωνούν με το Θείο θέλημα. Και αν βρεις με την αυτοεξέταση ότι είναι πολλά τα αμαρτήματά σου, και οπωσδήποτε θα βρεις, γιατί άνθρωπος είσαι κι εσύ, λέγε τα λόγια του τελώνη, ο Θεός ηλάσσει τίμη το αμαρτωλό. Να προσέχεις τον εαυτό σου, για να γνωρίσεις την υγεία και την αρρώστια της ψυχής σου. Να εξετάζεις την εργασία κάθε ημέρας. Σύγκρινε τη με την προηγούμενη εργασία και βιάσου να βελτιωθείς. Αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος είναι πολύ σημαντικό. Να παρακολουθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του και έτσι να καταλάβει ποιος είναι. Να γνωρίσει τα μέτρα του και έτσι να συγκρίνεται με το καλό παρελθόν του και να προσπαθεί να βελτιώνεται κάθε φορά. Όχι να συγκρίνεται με τους άλλους. Να συγκρίνεις την εργασία που έκανες σήμερα με την εργασία που έκανες χθες, προχθές. Και βιάσου να βελτιωθείς. Μην πάψεις να διερευνάς τον εαυτό σου. Αν δηλαδή η ζωή σου προχωρεί σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τηρούμε το θέλημα του Θεού. Εκπληρώνουμε τις εντολές του. Να προδεύεις, λέει, στις αρετές, ώστε να πλησιάζεις τη ζωή των αγγέλων. Εκεί μας έχει καλέσει ο Θεός, σε μια επίγεια αγγελική ουράνια ζωή. Όταν τελειώσει η μέρα, ευχαριστούμε τον Θεό για όσα αγαθά μας έδωσε ή για όσα επιτύχαμε, πάντα με τη χάρη του βέβαια, και εξομολογούμαστε τις παραλήψεις μας. Μας επισημαίνει πάλι ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό είναι πολύ καλό όταν τελειώνει η μέρα ο άνθρωπος να κάνει μια σοβαρή αυτοκριτική, πώς πέρασε την ημέρα του. Και ό,τι παρέλειψε ή σε ό,τι έσφαλε, να ζητάει συγγνώμη για αυτά από τον Θεό. Να κρατάς γερά τα πιδάλια της ζωής, λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος. Να κυβερνάς τα μάτια σου, για να μην πέσεις κάποτε, επάνω σου ορμητικό το κύμα της επιθυμίας από τα μάτια. Γιατί εκ το ουράν ετίκτεται το εράν. Από τα μάτια τα απρόσεκτα γεννιόνται οι άτοπες επιθυμίες. Να κυβερνάς τη γλώσσα, την ακοή, για να μην δεχθείς κάτι το βλαβερό, για να μην πεις κάτι από αυτά που απαγορεύονται. Να μην σε αναποδογυρίζει η ζάλη από το θυμό,
να μη σε κατακλείσουν οι ευνίδιοι φόβοι, ούτε να σε καταποντήσει βαριά λύπη. Έτσι όλα αυτά τα φοβερά πάθη του θυμικού. Ο θυμός ζαλίζει τον άνθρωπο. Ο φόβος τον κάνει να καταποντίζεται και η βαριά λύπη. Κύματα είναι τα πάθη. Όταν κρατάς ψηλότερα τον εαυτό σου, θα είσαι καλός κυβερνήτης της ζωής. Εάν δε το καθένα από αυτά δεν το διακυβερνάς με σωστό τρόπο και περιφέρεσαι σαν κάποιο ανερμάτιστο πλοίο από αυτά που συμβαίνουν κάθε φορά, δηλαδή είσαι σαν ένα ακυβέρνητο πλοίο μέσα στο πέλαγος, τελικά θα εξαφανιστείς στο πέλαγος αμαρτίας. Γι' αυτό θα πρέπει τα πάθη να τα κυβερνάμε και έτσι να έχουμε αυτοέλεγχο. Προσπάθησε κάθε βράδυ, λέει και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης να μετανοείς και να ζητάς συγχώρηση από τον Θεό για όσα κακά είπες, έκανες και σκέφτηκες και φρόντιζε να τα εξομολογήσει. Να περιεργάζεσαι τα σφάλματα και τα τέλειές σου, λέει και ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, και όχι τις ξένες υποθέσεις, για να μην κυριευτεί το εργαστήριο της διανοίας σου από τον διάβολο. Συνηθίζουμε οι άνθρωποι να ασχολούμαστε με τους άλλους, με τα λάθη των άλλων, και πολλές φορές με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ακρίβεια τους κρίνουμε και τους κατακρίνουμε. Δεν ωφελεί αυτό. Τον εαυτό σου και τον εαυτό μου πρέπει να παρακολουθούμε. Όποιος αποστρέφεται την κριτική εις βάρος του εαυτού του, λέει ο Άγιος Μάρκος, παραμένει ασυνείδητα δέσμιος των χειρότερων παθών του. Και όσο ασχολείται με τις ξένες υποθέσεις και ατέλειες, τόσο κυριεύεται η διάνοιά του από τον διάβολο. Η μελέτη του εαυτού μας, θα μας πει ο Άγιος Παΐσιος, είναι η πιο ωφέλιμη από όλες τις μελέτες. Να παρακολουθείς δηλαδή τον εαυτό σου, να εντοπίσεις τις αδυναμίες σου, τα πάθη σου, που είσαι ευάλωτος, που πέφτεις εύκολα, ποια είναι τα κυρίαρχα πάθη σου. Μπορεί κανείς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να μελετάει πολλά βιβλία, αλλά αν δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, όλα όσα διαβάζει πάνε χαμένα. Γι' αυτό πάντα να εξετάζουμε τον εαυτό μας, για να μην αφήνουμε ρέπελο πνευματικά τον εαυτό μας και μας κάνει ο εχθρός ευνηδιασμό, ο οποίος ποτέ δεν κοιμάται και προσπαθεί να βρει ευκαιρία να μας κάνει κακό. Εξάλλου και οι μπακάλιδες, εάν δεν παρακολουθήσουν τα κέρδη από τις ζημιές τους, για να τις προσέξουν, γρήγορα χρεοκοπούν και τελικά τους κλείνουν φυλακή. Πολλές φορές λέμε για κάποιον, αυτός έχει χάσει τον έλεγχο. Ξέρετε πότε χάνεται ο έλεγχος, ρωτάει ο Άγιος Παΐσιος. Όταν δεν παρακολουθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Και όταν κάποιος πάσχει στο μυαλό και δεν ελέγχει τον εαυτό του, έχει ελαφρυντικά. Αλλά ένας που έχει μυαλό και δεν ελέγχει τις πράξεις του, επειδή δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, αυτός δεν έχει ελαφρυντικά. Και όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, θα πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας με βάση αυτά που διαβάζουμε. Αν δηλαδή αυτά που διαβάζουμε τα εφαρμόζουμε. Σε τι είμαστε λυπείς, επίσης να διαπιστώνουμε καθρεφτίζοντας τον εαυτό μας στο βιβλίο και στη ζωή των Αγίων, που πολλές φορές τη μελετάμε, αλλά σαν να είναι κάτι το οποίο δεν αφορά σε εμάς. Όταν ο άνθρωπος, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, δεν ασχολείται με την καλή έννοια με τον εαυτό του, όχι εγωιστικά φύλλα αυτά, με σκοπό να ικανοποιήσει τα πάθη του, αλλά για να βάλει διάγνωση των παθών, να δει, όπως είπαμε, τις διάφορες
ελλείψεις και αδυναμίες του. Αυτό σημαίνει να ασχολείσαι με την καλή έννοια με τον εαυτό σου. Αν δεν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν κάνει δηλαδή δουλειά στον εαυτό του, είναι σαν έμπορας που αγοράζει και πουλάει και δεν ξέρει τι χρέη έχει και τελικά τον κλείνουν στη φυλακή. Πρέπει ο άνθρωπος πάντα να ελέγχει τον εαυτό του και να κοιτάζει πώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε συγγενεύει με τον Θεό. Και τότε, χωρίς να ζητάει από τον Θεό, λαμβάνει. Δέχεται συνέχεια νερό από την πηγή. Ο άνθρωπος πρέπει να παρακολουθεί τους λογισμούς του και τις ενέργειές του, για να βλέπει αν συμφωνούν με τις εντολές του Ευαγγελίου. Να πιάνει τα σφάλματά του και να αγωνίζεται να τα διορθώνει. Γιατί αν αφήσει ένα σφάλμα του, αν αφήνει ένα σφάλμα του να περνά παρατήρητο, ή όταν του λέει ο άλλος κάποιο λατωμά του, δεν κάθεται να το σκεφτεί, δεν μπορεί να προκόψει πνευματικά. Μπορεί να σου πει κάποιος, είσαι υπερήφανος. Μην αντιδράσεις και απορρίψεις αμέσως την παρατήρηση. Εξέτασε τον εαυτό σου. Μήπως έχει δίκιο. Αν δεν παρακολουθεί κανείς τον εαυτό του, μπορεί όταν κάνει ένα σφάλμα και του λένε να προσέχει, να νομίζει ότι τον αδικούν και να φτάνει στην ανέδεια. Μια αδελφή, λόγου χάρη, βάζει περισσότερο φάρμακο και καίει με το ράντισμα τα φύλλα από τις ελιές. Τις κάνουν παρατήρηση και αντί να συναισθανθεί το λάθος της και να πει ευλόγησον, νιώθει αδικημένη και κλαίει. Με αδικούν, λέει. Αν έπεφτε ακρίδα και χαλούσε τα δέντρα, δεν θα μιλούσαν. Ενώ τώρα που τα χάλασα εγώ φωνάζουν. Χριστέ μου, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Και δώσ' του δάκρυα. Μπορεί να νιώθει και χαρά, γιατί σκέφτεται ότι θα έχει μισθό από την αδικία που δέχτηκε και να ευγνωμονεί τον Χριστό. Αυτό είναι μια λανθασμένη κατάσταση. Είναι μεγάλη πλάνη. Ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, νομίζει ότι είναι καλός, ότι όλα τα κάνει τέλεια. Όταν λοιπόν το επισημαίνουν το λάθος του, μαραζώνει και νομίζει ότι αδικήθηκε. Εγώ, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αν έλεγε λόγου χάρη κάποιος ότι είμαι υποκριτής, δεν έλεγα κακό χρόνο να έχει αυτός που το είπε, αλλά έψαχνα να βρω τι ήταν αυτό που τον ανάγκασε να πει αυτή την κουβέντα. Κάτι συμβαίνει, έλεγα. Δεν φταίει ο άλλος. Κάτι δεν πρόσεξα. Κάποια αφορμή έδωσα και παρεξήγησε τη συμπεριφορά μου. Δεν μπορείς τα καλά καθούμενα να το είπε αυτό. Αν πρόσεχα και είχα κινηθεί με σύνεση, δεν θα με παρεξηγούσε. Τον έβλεψα τον άλλο και θα δώσω λόγο στο Θεό. Και προσπαθούσα αμέσως να βρω το σφάλμα μου και να το διορθώσω. Βλέπουμε πώς αντιμετωπίζει ένας άγιος πνευματικός άνθρωπος τις παρατηρήσεις, τους ονειδισμούς. Είτε είναι δίκαιο είτε είναι άδικοι. Εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όσα μας λένε όλα είναι δίκαια, είναι σωστά και να ερευνούμε πού εσφάλουμε και να διορθωθούμε. Δεν εξέταζα, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δηλαδή πώς το είπε ο άλλος, αν το είπε από ζήλια, από φθόνο ή αν το άκουσε από άλλον και το κατάλαβε αλλιώς. Δεν με απασχολούσε αυτό. Και τώρα σε όλες τις περιπτώσεις αυτό έτσι κάνω. Αν μου πει λόγου χάρη κάποιος μια κουβέντα, ούτε κοιμάμαι. Και αν είναι έτσι όπως τα λέει εκείνος, θα στενοχωρηθώ και θα κοιτάξω να διορθωθώ. Και αν δεν είναι έτσι, πάλι θα στενοχωρηθώ. Γιατί σκέφτομαι ότι εγώ έφταιξα σε κάτι. Κάπου δεν πρόσεξα και το σκανδάλισα. Δεν ρίχνω το βάρος στον άλλο. Εξετάζω πώς θα κρίνει ο Θεός αυτό που έκανα, όχι πώς θα με δουν οι άνθρωποι.
Βλέπουμε πόσο ορθά έτσι ο Άγιος Παΐσιος αντιμετώπιζε τις διάφορες παρατηρήσεις και ελέγχους. Είτε ήταν δίκαιος ο έλεγχος, είτε ήταν φαινομενικά άδικος, ο Άγιος στενοχωριόταν με την καλή έννοια και έψαχνε να βρει το δικό του λάθος. Το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου έχει κόπο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο και να γίνεις συγκριτής της Οικουμένης. Όταν κανείς παρακολουθεί και εξετάζει κάθε γεγονός που συμβαίνει στη ζωή του, αποκτάει πείρα, προσέχει και έτσι προοδεύει. Έτσι, γι' αυτό το καλύτερο σχολείο είναι η ίδια η ζωή, όταν όμως ο άνθρωπος παρατηρεί τα γεγονότα και μάλιστα τον εαυτό του, προσέχει και αξιολογεί και κρίνει και ανακρίνει και διακρίνει το σωστό από το λάθος. Το αν προοδεύει ή αν οπισθοδρομεί, ή αν είναι σαν το σανσέρ, μία πάνω, μία κάτω, δηλαδή ασταθείς. Να ελέγχετε τη σκέψη σας, λέει πάλι ο Άγιος, να συγκρατείτε τα λόγια σας, να κυριαρχείτε στα πάθη σας, να κάνετε έργα που αντέχουν στο φως της ημέρας. Δηλαδή που θα τα δουν και οι άλλοι και θα δοξάσουν το Θεό. Να μην τρέπεστε αν οι άλλοι δουν τα έργα σας, οπότε σημαίνει ότι δεν είναι καλά έργα. Δεν αντέχουν στο φως, στη δημοσιότητα. Εγώ, όταν κάποιος μου λέει με πόνο, είμαι τέτοιος και τέτοιος, τον χαίρομαι. Γιατί αφού αναγνωρίζει τα σφάλματά του, θα ελευθερωθεί από αυτά. Και τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, στο Θεοδέ Γένιο ήταν ο γέροντας, το 1994, ήρθε μία γυναίκα που τα χέρια της ήταν τρυπημένα από τις μεταγγίσεις. Ήταν τελείως χάλια. Δεν είχε φουκαριάρα φλέβα για φλέβα. «Δεν έχω κανένα καλό», μου λέει. «Μήπως με λυπηθεί από αυτά ο Θεός και με πάρει στον Παράδεισο. Έχω εκείνο και εκείνο το ελάττωμα». Και έλεγε ένα σωρό κουσούρια. Τι λεπτή εργασία έκανε στον εαυτό της. Εγώ σε τέτοια κατάσταση άλλον άνθρωπο δεν είδα, ομολογεί ο Άγιος Παΐσιος. Βλέπουμε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του. Και τότε θα αποκτήσει γνήσια ταπεινοφροσύνη, η οποία έλκει τη Θεία Χάρη. Και έχουμε και από τον Άγιο Σημείον, να πούμε κάποια. Ο Άγιος Σημείον, ο νέος του λόγος, λοιπόν, λέει, πρέπει να έχεις ακατάπαστα το φόβο του Θεού και να ανακρίνεις κάθε μέρα τον εαυτό σου. Αυτό που μας λένε όλοι οι Άγιοι. Να δεις τι καλό ή τι κακό έπραξες και τα καλά να τα λησμονείς. Μη τυχόν και πέσεις στο πάθος καινοδοξίας. Για τα κακά όμως να χύνεις δάκρυα και να εξομολογείσαι και να προσεύχεσαι θερμά. Η ανάκριση αυτή να γίνεται κατά τον εξής τρόπο. Μας δίνει και έναν τρόπο αυτοελέγχου, αυτοκριτικής, στο τέλος της ημέρας. Αφού τελειώσει η μέρα και έρθει το βράδυ, να συλλογίζεσαι. Πώς άραγε με τη βοήθεια του Θεού πέρασε την ημέρα? Μήπως κατέκρινα κανέναν ή πρόσβαλα ή σκανδάλισα ή κοίταξα άλλον με εμπάθεια ή παράκουσα εκείνον που επιστατεί στη διακονία και αμέλησα το διακόνημά μου ή οργίστηκα εναντίον κανενός ή εκεί που στεκόμουν στη Θεία Ακολουθία απασχόλησα το νου μου σε ανώφελα πράγματα ή βάραινα από την ραθυμία και άφησα την Εκκλησία και τον κανόνα. Όταν βρεις όλα σ' όλα αυτά τον εαυτό σου ανεύθυνο, τότε φώναξε στον Θεό με πολλά δάκρυα. «Κύριε, συγχώρεσέ μου όσα αμάρτησα, με πράξεις και λόγια, με γνώση μου ή με άγνοια. Γιατί σε πολλά φταίμε χωρίς να το γνωρίζουμε.
Είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως και ο Άγιος Παΐσιος. Ακόμα και όταν δεν βλέπω εγώ κάτι να έχω σφάλει, ο άλλος όμως που είπε αυτό το λόγο, την παρατήρηση, σε μένα μπορεί να είδε κάτι που εγώ δεν το βλέπω τώρα. Γιατί πολλά σφάλουμε, πολλές φορές σφάλουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χωρίς να το γνωρίζουμε, όπως λέει και εδώ ο Άγιος Σημειών. Και ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος λέει, ο καθένας οφείλει να ζητά λογαριασμό από την ψυχή του και να την ανακρίνει και να εξετάζει ποιες είναι οι κλίσεις της, προς τα που κλείνει η καρδιά μας. Και αν βλέπει την καρδιά του ότι δεν συμφωνεί με τους νόμους του Θεού, ας αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη. Και όπως το σώμα, έτσι και το νου, να τον διατηρεί αδιάφθορο και ανένδοτο στους πονηρούς λογισμούς. Αν βέβαια θέλει, σύμφωνα με τη θεϊκή υπόσχεση, να έρθει μέσα του ο Κύριος να κατοικήσει. Γιατί είπε ο Κύριος ότι εάν με αγαπάτε και τηρήσετε τις εντολές μου, τότε λέει θα έρθω εγώ μαζί με τον Πατέρα και εννοείται και το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσουμε σε σένα, σε αυτή την ψυχή που καθαρίστηκε από τα πάθη για χάρη μου. Αυτός υποσχέθηκε να κατοικήσει και να βαδίσει μέσα στις καθαρές ψυχές που αγαπούν το καλό. Ας δούμε τώρα και το κείμενο του Ευεργετινού, τη δέκατη υπόθεση, όπως είπαμε, από τον τρίτο τόμο. Πρώτα έχει ένα κείμενο της Αγίας Συγκλητικής, της σπουδαίας αυτής ασκήτριας, γερόντισσας, ηγουμένης. Η Μακαρία Συγκλητική ανέφερε κάποτε το εξής περιστατικό. «Γνωρίζω έναν δούλο του Θεού, ο οποίος ζει εναρέτος. Αυτός παραμένων έγκλειστος εις το κελίον του, παρακολούθη μετά προσοχής τις επιθέσεις των λογισμών και υπελόγιζε ποιος λογισμός επιτέθηκε πρώτος, ποιος δεύτερος, πόσο χρόνο παρετάθη η προσβολή και τέλος, εάν η επίθεση υπήρξε ισχυρότερη από την προηγούμενη μέρα». Δηλαδή έκανε μια πολύ μεγάλη ακριβή παρακολούθηση των λογισμών τους, των λογισμών του, της πορείας του κάθε λογισμού, του είδους του λογισμού και σύγκρινε το πώς είναι σήμερα με αυτό που ήταν χθες. Πόσο κράτησε ο λογισμός ο συγκεκριμένος σήμερα, πόσο είχε κρατήσει χθες, με ποια σειρά το επιτίθενται οι λογισμοί, ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος, πόσο παραμένει ο πόλεμος από τον κάθε λογισμό και αν ήταν δυνατότερος ο πόλεμος σήμερα σε σχέση με χτες. Και από αυτή την έρευνα έβγαζε με ακρίβεια το συμπέρασμα για την βοήθεια της χάρτης του Θεού, την ειδική του καρτερικότητα και πρόοδο και την συντριβή του εχθρού. Έβλεπε λοιπόν με αυτή την εξέταση και την παρακολούθηση των λογισμών, αφενός με τη Θεία Χάρη, τη Θεία Βοήθεια, αφετέρου τη δική του την υπομονή και την πρόοδο και την συντριβή του εχθρού. Έβλεπε αν προοδεύει ή όχι και έβλεπε και το αν συντρίφτηκε ο εχθρός και πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα. Πρέπει και εμείς, συνέχισε η Μακαρία Συγκλητική, να μάθουμε αυτούς τους κανόνες για να τους εφαρμόσουμε. Γιατί αν αυτοί που ασχολούνται με πρόσκαιρες και μάταιες υποθέσεις κάθε μέρα εξετάζουν προσεκτικά αυτές και ευχαριστούνται ως άκης διαπιστώνουν προόδους και κέρδη, απεναντίας δεν λυπούνται για τις ζημιές, πόσο μάλλον επιβάλλεται σε μας να επαγρυπνούμε, εφόσον εμπορευόμεθα πραγματικό θησαυρό, όπως είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Αν λέει αυτοί οι επίγειοι έμποροι, οι άνθρωποι του κόσμου, με τόση φροντίδα, με τόση επιμέλεια,
παρακολουθούν την πορεία της επιχείρησής τους, τα κέρδη τους ή τις ζημίες τους και ανάλογα πράττουν και είτε στενοχωριούνται είτε χαίρονται, πολύ περισσότερο εμείς θα πρέπει να επαγρυπνούμε, εφόσον εμπορευόμαστε όχι επίγειος θησαυρούς, αλλά ουράνιος, πνευματικούς, τη σωτηρία μας. Πρέπει λοιπόν να ασχολούμεθα με τον υπολογισμό αυτό, να επιθυμούμε την απόκτηση περισσότερων πνευματικών αγαθών, αρετών. Και αν ο εχθρός εξαμελίας μας υποκλέψει κάτι από τα πνευματικά αυτά αγαθά, να στενοχωρούμεθα για την κλοπή αυτή και να θρηνούμε για την προσγενωμένη ζημία. Επιπλέον δε, να κατηγορούμε με αυστηρότητα τον εαυτό μας και όλα να τα θυσιάζουμε προκειμένου να επανορθώνουμε το ένα πτέσμα. Έτσι, και αυτό το ένα είναι μεγάλη ζημία. Και αυτό το ένα είναι αρκετό για να κολλαστούμε, αν δεν προσέξουμε και δεν μετανοήσουμε. Το ένα πτέσμα, η μία αμαρτία. Γι' αυτό να θυσιάζουμε τα πάντα προκειμένου να επανορθώσουμε αυτό το ένα πτέσμα. Και συνέχεια να κατηγορούμε τον εαυτό μας ότι όντως εγώ φταίω και κανένας άλλος. Έχεις στη διάθεσή σου, λέει η Αγία Συγκλητική, τα 99 πρόβατα. Πρέπει να αναζητήσεις και αυτό που έχει χαθεί. Δηλαδή μπορεί να κάνεις καλά κατά 99%, αλλά κατά 1% να ασφάλεις. Θα πρέπει να αναζητήσεις αυτό το χαμένο πρόβατο, το 1%. Μη δηλιάσεις να επανορθώσεις το ένα σου πτέσμα. Και είναι ο τρόπος μην απομακρυνθείς από τον Δεσπότη. Είναι φόβος ο αιμοβόρος διάβολος, εκμεταλλευόμενος την αμέλειά σου, να σε εχμαλωτήσει. Και είναι ο τρόπος να χάσεις όλων των θησαυρών των καλών σου πράξεων, όπως ο ποιμήν που νικάται από τον ύπνο και δυνεύει να χάσει ολόκληρο το κοπάδι του. Θα το επιτύχει δε αυτό ο διάβολος, διότι θα σε έβρει έρημο και μακράν από την προστατευτική σκέπη του Δεσπότου. Γι' αυτό προσοχή πολύ, να μην χαλαρώσουμε, να μην πάβουμε να εξετάζουμε τον εαυτό μας, για να μην πέσουμε στην αμέλεια. Οπότε θα εχμαλωτιστούμε από τον εχθρό μας διάβολο και θα χαθούν όλες οι καλές πράξεις που κάναμε και οι αρετές που εργαστήκαμε, γιατί θα πέσουμε πάλι στην αμέλεια, στην αθυμία και στην αμαρτία. Και βεβαίως τότε φεύγει η χάρη του Θεού και ο διάβολος μας βλέπει, μας βρίσκει απροστάτευτος. Μη φοβηθείς λοιπόν και λιποτακτήσεις εξαιτίας του ενός φάλματος. Συμβαίνει και αυτό. Αν ο άνθρωπος αγωνίζεται και για κάποιο λόγο από μια αραθυμία κατά παραχώρηση Θεού σφάλισε κάτι, αμέσως να απελπίζεται να τα παρατάει όλα. Όχι. Μη λιποτακτήσεις γιατί έκανες ένα σφάλμα. Ο Δεσπότης είναι αγαθός και σε αναμένει να σε δεχθεί φιλοστόργος. Όποτε εσύ επιστρέψεις προς Αυτόν και ζητήσεις μετάνοια. Φρόντισε λοιπόν να επανορθώσεις και το ένα παραμικρό εκείνο πτέσμα με ειλικρινή και βαθιά μετάνοια. Διαβάζουμε και στο γεροντικό. Ο Αββάς Νηστερό έλεγε στους μαθητές του ότι ο μοναχός πρέπει κάθε πρωί και κάθε βράδυ να εξετάζει με τα προσοχή στον εαυτό του και να λέει «Τι έκαμα από αυτά που θέλει ο Θεός και απέναντίας τι δεν έκαμα από αυτά που θέλει ο Θεός» με την αυτοεξέταση δε και τον έλεγχο αυτών να περνά η ζωή του. Γιατί υπάρχουν οι αμαρτίες που είναι τα διάφορα κακά έργα, οι παραβάσεις του νόμου του Θεού, αλλά υπάρχουν και οι αμαρτίες της ελλείψεως, που ο άνθρωπος δεν κάνει το καλό, ενώ μπορεί να το κάνει.
Αυτός που γνωρίζει ότι κάτι είναι καλό και πρέπει να το κάνει και δεν το κάνει, και αυτός αμαρτάνει, λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος στην Καθολική του Επιστολή. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και αυτές τις αμαρτίες. Τις αμαρτίες της ελλείψεως, που μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλό και δεν το κάνουμε. Κάθε μέρα πρέπει να ανακρίνουμε τον εαυτό μας, να τον εξετάζουμε σε όλα αυτά που λέει ο Αββάς Νηστερό. Τι ον θέλει ο Θεός επί ίσα και τι ον ου θέλει ο Θεός. Επί ίσα, τι έκανα από αυτά που θέλει ο Θεός και τι δεν έκανα. Και τι έκανα από αυτά που δεν θέλει. Το οποίο βέβαια είναι φοβερό και δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνει. Αλλά και οι αμαρτίες της ελλείψεως δεν είναι μικρές. Γι' αυτό πάντα πρέπει να λέμε τι θα μπορούσα να κάνω που δεν το έκανα. Σε κάθε περίσταση. Δεύτερο απόφθεγμα από το γεροντικό. Ερώτησε ο Αββάς Μωυσής τον Αββά Σιλουανό, λέγοντας «Δύναται άνθρωπος καθημέραν βάλειν αρχήν». Μπορεί ο άνθρωπος κάθε μέρα να βάζει αρχή μετανοίας, διορθώσεως. Και είπε ο γέρον, «Εάν έστιν εργάτης, δύναται και καθόραν βάλειν αρχή». Εάν είναι εργάτης πνευματικός, λέει ο Αββάς Σιλουανός, μπορεί ο άνθρωπος και πρέπει να βάζει αρχή όχι κάθε μέρα, αλλά κάθε ώρα. Δηλαδή αρχή μετανοίας. Να παρακολουθεί τον εαυτό του συνεχώς και να αυτοδιορθώνεται. Να αυτομέμφεται, να αυτοκατηγορείται και να αυτοελέγχεται και να αυτοδιορθώνεται. Κάθε στιγμή. Και αυτός ο άνθρωπος βέβαια πολύ γρήγορα θα προκόψει πνευματικά. Τρίτο απόφθημα. Είπε γέρον, «Εάν επιλάβει ασκήσεως και χαυνοθείς, πάλιν επιχείρησον». Δηλαδή, εάν αρχίσεις αγαπητέ το έργο της ασκήσεως και αμέσως περιπέσεις σε κατάπτωση και ανωθρότητα, πρόσεξε μη παραμείνεις επί πολύ. Προσπάθησε και πάλι να βάλεις νέα αρχή και μην αποκάμεις να καταβάλεις προσπαθίας μέχρι να αποθάνεις. Γιατί από τον βαθμό και την ένταση της προσπαθίας σου εξαρτάται και η πνευματική σου προκοπή. Μετριοτάτη και ασθενής προσπάθεια οδηγεί σε αμέλεια, ενώ εντατική προσπάθεια εξασφαλίζει στον άνθρωπο την εγκράτεια. Όπου γαρ φθαστία ο άνθρωπος, εκεί υπάγει, είτε εις αμέλειαν, είτε εις εγκράτειαν. Ερεύναουν σε αυτόν καθεκάστην μέρα και εβδομάδα και μήνα και ενή αυτό. Οίκο προέκοψες εις ησυχίαν, εις νηστείαν, εις προσευχήν, πλέον δε πάντων εις ταπείνωση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο έτσι πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει και να ξέρει ότι τη στιγμή του θανάτου του, όπως θα είναι εκείνη την ώρα, έτσι και θα κριθεί, ενώ ευρώσε κρινώσει. Γι' αυτό, όταν πέσεις λέει σε αμέλεια, μην μείνεις εκεί πολύ, μην τυχόν και έρθει ο θάνατος, αμέσως βάλε καινούργια αρχή και μην αποκάμεις. Μέχρι να πεθάνεις, από τον βαθμό και την ένταση της προσπαθίας σου εξαρτάται η πνευματική σου προκοπή. Όταν η προσπάθειά σου είναι μετριότατη και ασθενική, σε οδηγεί σε αμέλεια αυτή η κατάσταση. Ενώ όταν καταβάλεις εντατική προσπάθεια, τότε έρχεται σε σένα η εγκράτεια, η οποία είναι αρχή κάθε καλού, κάθε αρετής. Η εγκράτεια της γαστρός, των οφθαλμών, των αισθήσεων γενικότερα, της σωματικής ανάπαυσης, η πείνα και η δίψα για τον Χριστό.
Όλα αυτά δεν μπορεί να τα καταφέρει ο άνθρωπος εάν δεν παρακολουθεί τον εαυτό του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να ερευνάς τον εαυτό σου, λέει ο Άγιος αυτός γέρον, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, εάν προόδευσες στην πνευματική ησυχία, στην νηστεία, στην προσευχή και στα λοιπά έργα της ασκήσεως. Να παρακολουθείς λοιπόν τον εαυτό σου να μην κάνεις αμαρτίες και αφετέρου να παρακολουθείς την άσκησή σου, τους σκόπους που κάνεις για τον Χριστό, πόσες μετάνοιες έκανες, πόσο κομποσκήνια, πόσο νίστεψες, πόσο εγκρατεύτηκες από τη σωματική ανάπαυση. Και περισσότερο από όλα, να εξετάζεις εάν πέτυχες στον αγώνα της ταπεινώσεως. Γιατί η πραγματική προκοπή της ψυχής παρατηρείται εφόσον καθεκάστην ημέρα θεωρείται αυτή ταπεινωτέρα, σκεπτωμένη τα σφάλματα στα οποία διαρκώς περιπίπτει και νομίζω ως εκ τούτου ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι είναι καλύτεροι από αυτήν. Όσο πιο πολύ προοδεύει ο άνθρωπος πνευματικά, τόσο πιο ταπεινός γίνεται. Αν θέλει κανείς να δει σε ποιο σημείο βρίσκεται, να δει αν έχει ταπείνωση και πόση έχει. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά προχωράει καλά, θα αισθανθεί μέσα του να αυξάνεται αυτή η ιδέα ότι είμαι το τίποτα, το μηδέν. Και να θεωρεί όλους τους άλλους ανθρώπους καλύτερους του. Χωρίς αυτή τη σκέψη, και αν ακόμα κάνει θαύματα ο άνθρωπος, και αν ακόμα αναστήσει νεκρούς, ευρίσκεται μακράν του Θεού, λέει ο Άγιος αυτός γέρον. Γι' αυτό το σπουδαιότερο απ' όλα είναι όχι να κάνει θαύματα ο άνθρωπος, αλλά να έχει ταπεινό φρόνημα. Αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ενώ όταν έχει απλώς θαυματουργία, μπορεί αυτό να τον οδηγήσει και σε υπερηφάνεια, ή αν δεν προσέξει. Και οπωσδήποτε το δώρο και αυτή η κατάσταση δεν οφείλεται στον ίδιο, αλλά στον Θεό. Ο άνθρωπος όμως που σκέφτεται ότι όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι του, αυτός είναι κοντά στον Θεό. Ενώ κάποιος άλλος που έχει περηφάνεια δεν είναι μαζί με τον Θεό. Ακόμα και νεκρούς να αναστήσει αυτός, είναι μακράν του Θεού. Και τέταρτο και τελευταίο απόφθεγμα από το γεροντικό, ο Αββάς Βενιαμίν έλεγε «Να βαδίζετε τη βασιλική οδό και να υπολογίζετε τα μίλια που διανύετε, δηλαδή να ερευνάτε την πρόοδό σας και τότε ασφαλώς θα αποφύγετε την αμέλεια». Είναι και αυτό πολύ σημαντικό απόφθεγμα. Όπως κανείς όταν ταξιδεύει, παρατηρεί τον δρόμο και τα χιλιόμετρα που διήγησε και πόσα του μένουν ακόμα. Έτσι κι εσείς, σαν ταξιδευτές που είστε σε αυτή τη ζωή εδώ, η οποία έχει σίγουρα ένα τέλος, το τέλος του θανάτου, θα πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς τον εαυτό σας. Πνευματικά εννοεί. Γιατί τα χρόνια μας τα μετράμε και ξέρουμε πολύ καλά πόση ηλικία έχουμε και όσο περνάνε τα χρόνια τόσο καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζει και το τέλος. Αλλά εκείνο που είναι το πιο σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε πνευματικά τι κάνουμε. Πόσο προχωρήσαμε, πόσο υποτάξαμε τα πάθη, πόσο χαλιναγωγήσαμε τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, το θυμό, την οργή, τη λύπη, την ακηδεία. Πόσο αγαπήσαμε τον Θεό αληθινά, τους άλλους ανθρώπους, πόσο προχωρήσαμε στην νηστεία και σε όλα αυτά τα μέσα, τα αγιαστικά. Αυτό σημαίνει να παρακολουθούμε τα μίλια που διανύσαμε και επομένως να κοιτάζουμε εάν προοδεύσαμε και πόσο πνευματικά. Και όλα αυτά όχι για να δοξάσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να δοξάσουμε τον Θεό, να διορθωθούμε σε ό,τι σφάλαμε και να προκόψουμε ακόμα περισσότερο πνευματικά.
Λέει και ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, η πρώτη προϋπόθεση της γνήσιας μετάνοιας είναι η περισυλλογή και η αυτοεξέταση. Πολλές φορές λέμε να έχουμε μετάνοια, να μας δώσει ο Θεός μετάνοια. Πώς θα φτάσουμε όμως να έχουμε μετάνοια αληθινή, αν δεν περισυλλέγουμε, δεν κάνουμε περισυλλογή και δεν αυτοεξεταζόμεθα, αν δεν εξετάζουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να ησυχάζει και έτσι μέσα στην ησυχία να ανακρίνει τον εαυτό του. Υγιεινές υποθέσεις, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, οι βιωτικές μέρημνες και η ακατάσχετη περιπλάνηση των λογισμών, αυτό που λέμε μετεωρισμός, δεν μας επιτρέπουν να στραφούμε μέσα μας και να μελετήσουμε τον εαυτό μας. Έτσι θα πρέπει ο άνθρωπος να λιγοστεύει τις μέρημνες, τις αγωνιώδεις φροντίδες, μάλλον να τις εξαλείφει τελείως τις αγωνιώδεις φροντίδες. Άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, μη μεριμνήσετε εις την αύριον, μην αγωνιάτε για την αυριανή μέρα. Μας απαγόρεψε να σκεφτόμαστε με αγωνία για το αύριο. Πολύ περισσότερο για το μεθαύριο, για τον επόμενο μήνα, για το τι θα γίνει μέχρι το Πάσχα ή μετά το Πάσχα, το καλοκαίρι, τον επόμενο χρόνο, τίποτε από αυτά. Μας είπε αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Είναι αρκετό για την κάθε μέρα ο κόπος της, αυτό είναι η κακία της και η φροντίδα της. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν κάνει έτσι, δεν περιορίσει τις φροντίδες του, τις μεριμνές του, τις γήινες, αν δεν περιοριστεί στα απολύτως αναγκαία, όπως λέει ο Απόστολος, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα, είναι αρκετό αυτό για μας. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε δεν μπορεί να στρέψει το βλέμμα του προς τον εαυτό του, τον εσωτερικό εαυτό του, και να το μελετήσει. Και επομένως δεν μπορεί να βάλει διάγνωση ποια πάθη έχει και ποια καλά έχει με τη χάρη του Θεού και φυσικά δεν μπορεί να προκόψει πνευματικά γιατί αγνοεί τον εαυτό του, αγνοεί τις ασθένειές του και αγνοεί και τα καλά στοιχεία που του έχει χαρίσει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι λένε δεν έχω κανένα χάρισμα. Μήπως δεν έχεις εξετάσει σωστά τον εαυτό σου, δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου. Δεν παρατηρείς τον εαυτό σου. Αν έχεις αυτή την προσπάθεια να χωρίζεις από τις μέρημνες, τις βιωτικές, τις γήινες, ή αν ασχολείσαι έτσι συστηματικά με την πνευματική μελέτη, με την προσευχή, τότε θα αποκτήσεις ένα φως, το φως του Θεού, με το οποίο θα μπορείς να βλέπεις τον εαυτό σου σωστά, να βλέπεις το εσωτερικό σου, την καρδιά σου, να βλέπεις τα πάθη σου, τις αδυναμίες σου, και τα καλά που σου έχει χαρίσει ο Θεός και τα χαρίσματα που σου έχει δώσει ο Θεός. Και αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση για να κόψεις τα πάθη, να πάψεις την αμαρτία, να μετανοήσεις αληθινά και να προκόψεις στην καλλιέργεια των αρετών. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.